ουσιαστικά ξεκίνησε πριν 10 χρόνια η δουλειά αυτή. Ξεκίνησε με τη συνέντευξη που είχα πάρει τότε, αυτό που διάβασε και η Μαρία λίγο νωρίτερα, με τη συνέντευξη του Έτορα Τρεβιζιάν, που είχε έρθει εδώ πέρα στο Βόλο προσκαλεσμένος των παλεμάκων της Νίκης. Και τότε απλά μου είχε πει στο μυαλό, εκείνο τον καιρό τελείωνα το δεύτερο του βιβλίο μου, το 36, και μάλιστα σε κάποια σελίδα του, έτσι ξεκάρφωτα, έχω βάλει και μία φωτογραφία από έναν αγώνα της εποχής εκείνης, γιατί αυτό το βιβλίο αναφέρεται στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Έχω μία φωτογραφία από έναν αγώνα που είχε δώσει το 32 η νίκη με τον Ηρακλή και είχε κερδίσει 3-0, και μάλιστα με ρωτούσαν πολλοί φίλοι μου τι δουλειά έχει αυτή η φωτογραφία σε αυτό το βιβλίο, και εγώ απαντούσα έτσι πολύ απλά, ας πούμε, γιατί έτσι είμαι από τη Νίκη και επειδή θέλω κάποτε, εάν μπορέσω, να γράψω ένα βιβλίο για τη Νίκη. Φυσικά στην αρχή δεν ήταν η ιδέα μου, δηλαδή, να υλοποιηθεί και να είναι αυτό το βιβλίο που ήθελα εγώ. Ήταν πολύ αδύναμη και απλά έκανα μία περισσότερο δουλειά γραφείου, δηλαδή κοιτώντας εφημερίδες, καταγράφοντας κυρίως αθλητικά γεγονότα κτλ. Σιγά σιγά κατάλαβα ότι υπάρχει το περιβάλλον δίπλα. Αλλά το καθοριστικό σημείο για να υλοποιηθεί και να βγει αυτούσιο, έτσι ακριβώς, η ιδέα αυτή του βιβλίου ήταν περίπου την άνοιξη, κάτι μέρες μετά το Πάσχα του 2019, όταν βρήκα σε μια τοπική εφημερίδα την είδηση για το εθνικό δάνειο που έκανε ο Βενιζέλος τον Απρίλιο του 19 για να χρηματοδοτήσει τη μικρασιάτικη και ουκρανική εκστρατεία του ελληνικού στρατού. Κατάλαβα ότι το κλειδί σε όλη την ιστορία την οποία ήθελα να γράψω εγώ ήταν ο πόλεμος, ήταν ο πρώτος υπεριαλιστικός πόλεμος. Εκεί ήταν η αιτία που θα μπορούσε να με οδηγήσει σε αυτό το οποίο ήθελα να γράψω εγώ. Γιατί είχα κάνει και παλιότερα και λίγο πιο μπροστά πάλι άλλη μια συζήτηση, θυμάμαι, με έναν συνάδελφο, και όταν του είπα θέλω να γράψω ένα βιβλίο για την Νίκη, αυτός πολύ απλά και πολύ έτσι στα ίσα μου είπε, εντάξει, έχουν γράψει αρκετή βιβλία για την Νίκη, τι διαφορετικό θα έχει το δικό σου βιβλίο σε σχέση με όλα εκείνα τα οποία θα είναι διαφορετικό σε σχέση με όλα τα προηγούμενα. Και πραγματικά είχε δίκιο. Το έναυσμα έγινε όταν κατάλαβα η Νίκη είναι προϊόν της εκστρατείας αυτής, της μικρασιάτικης εκστρατείας και της καταστροφής και τα λοιπά, και ταυτόχρονα είναι το πρώτο δημιούργημα των προσφύγων.